Η έλεγχη είναι καθημερινή, δεν ξεκίνησαν χθες, έτσι, και είπαμε ότι το πρώτο διάστημα, την πρώτη εβδομάδα και μετά, περισσότερο δρούσαμε ενημερωτικά. Από ένα σημείο και μετά αντιλαμβάνεστε ότι η ενημέρωση κάποτε τελειώνει. Όλοι έχουν αντιληφθεί το τι πρέπει να κάνουν. Όλοι ξέρουν ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης του ιού. Βλέπουμε τι γίνεται σε γειτονικές περιοχές. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε παρεκκλήσεις από τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας. Στα καταστήματα που επιβλήθηκε πρόστιμο, ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν? Εντάξει, είναι η διαδικασία προβλέπει όπως κάθε πρόστιμο μπορεί να κάνει κάποιος μια ένσταση. Υπάρχει τριμελής επιτροπή η οποία θα κρίνει την ένσταση αυτή και θα αποφασίσει εάν το πρόστιμο καλώς επιβλήθηκε ή όχι. Άρα λοιπόν και ο πολίτης, ο διοικούμενος έχει προστασία με την έννοια ότι δεν πήγε η Διεύθυνση Υγείας, έβαλε ένα πρόστιμο και τελείωσε. Υπάρχει επιτροπή, μπορεί να κάνει την ένστασή του και να κριθεί. Ποια ακριβώς ήταν η εικόνα που βρήκατε στα καταστήματα και προχωρήσατε σε αυτή την κίνηση? Κυρίως αυτό που μας ενόχλησε είναι όχι τόσο οι αποστάσεις τραπεζιών κτλ. Οι οποίες τηρούνται γενικά, όσο ότι ανέπτυξαν περισσότερα καθίσματα από ό,τι επιτρέπει ο νόμος την αδειοδοτούμενη χώρο που είχαν έξω. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω κοροναϊού τα καθίσματα που αναπτύσσονται είναι λιγότερα. Έτσι, δεν είναι αυτά που είχαμε δηλαδή πριν προ-κοροναϊού, επιπλέον. Αυτοί ανέπτυσαν και καθίσματα στο μπαρ. Λειτουργούσαν και ως μπαρ. Κοιτάξτε, το μαγαζί βασικά δεν είχε πελατολόγιο. Είχε μόνο, ήταν άδειο. Απλά είχε ψηφιστεί την Πέμπτη το βράδυ πριν το Άγιο Πνεύμα αργά ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο απαγόρευε τα στάντ στο μπουφέ. Πράγμα το οποίο ίσχυε από 25 Μαΐου και με ένα νέο ΦΕΚ 5 Ιουνίου αναιρέθηκε, το οποίο δεν ήμασταν ενημερωμένοι, οπότε ήμασταν παραβάτες αυτό. Παρακαλέσαμε να μας γίνει, να μας εξηγήσουν αυτό τι συμβαίνει για να μπορούμε και εμείς να λειτουργούμε μόνιμα και από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποια καθίσματα, μια οικογένεια πολυμελής τους είχαμε βγάλει έξω στο πεζόδρομο για να μην συνοστίζονται στην πλατεία του μαγαζιού, έτσι όπως υπήρχαν οι οδηγίες και από τη Δημοτική Αστυνομία και από την Κεντρική Διοίκηση. Όλα αυτά ήταν παραπάνω, ήμουνα παράνομος σύμφωνα με την υγεία, με τον έλεγχο που μου έγινε, οπότε μου επιβλήθηκε και αυτό εδώ το πρόστιμο. Εμείς από την πλευρά μας δεν χρειάζεται τώρα να σας πω, είναι και 15 μέρες κλείσιμο. Κοιτάξτε, εμείς τις υπηρεσίες τις θέλουμε αργούς η προσπάθειά μας, γιατί είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε στα καταστήματά μας, όλοι οι επαγγελματίες, και μιλάω και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εμπορικού Συλλόγου και των Καφές Ιθοπολών. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο και μετά από 2,5 μήνες lockdown προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τα πατήματά μας και να παλέψουμε τα μεγάλα χρέη που είναι σε αναστολή και δεν μας τα χάρισε καμιά κυβέρνηση. Θα κληθούμε να τα δώσουμε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, χωρίς πελάτες, με δυσβάσταχτα πρόστιμα. Εμείς θέλαμε απλώς να μας γίνουν οι συστάσεις, να μας πούν παιδιά, εσείς μπορείτε να λειτουργήσετε έτσι, εμείς να έχουμε τη διακριτική μας ευχέρεια να μπορούμε να λειτουργούμε και να μπορούμε να έχουμε βιώσιμη στις επιχειρήσεις μας. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα και με τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται, τελικά η εστίαση καταλήγουμε ότι είναι υπό αναίρεση.